Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στη ζωντανή διπλή κλήρωση του Τζόκερ και του πρώτο. Το Τζόκερ στην πρώτη κατηγορία δίνει 1.700.000 ευρώ και το πρώτο αντίστοιχα μοιράζει 2.100.000 ευρώ. Πριν περάσουμε όμως στη διπλή μας κλήρωση, πάμε στο Γιάννη Κορδόνη να μας πει αναλυτικά τα ποσά για τον Τζόκερ αρχικά. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Βάσια. Μεγάλες κληρώσεις σήμερα. Ξεκινάμε με τον Τζόκερ που στην πρώτη κατηγορία μοιράζει 1.700.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις. Οι νικητές θα μοιραστούν 164.245 ευρώ και 78 λεπτά. Και στην τρίτη κατηγορία, 4-1, κάθε νικητής θα πάρει 2.500 ευρώ. Ο απόψινός μας καλεσμένος θα μας εξηγήσει πώς δυσνόητα επιστημονικά θέματα μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητά στο κοινό μέσα από πρωτοποριακά δρόμενα και δράσεις. Ο ίδιος έχει διακριθεί και έχει βραβευθεί για το ερευνητικό του κέντρο. Κοντά μας ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, κύριος Θανάσης Κωνσταντόπουλος. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Πολύ ωραία, εσείς. Λοιπόν, είστε πρόεδρος του κέντρου, αλλά θα μιλήσουμε για το έργο σας. Να τα ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Θα μιλήσουμε για το κέντρο λίγο. Βεβαίως, για όλα θα μιλήσουμε. Είστε και καθηγητής χημικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθατε και απόψε από τη Θεσσαλονίκη μόνο για μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά. Πάμε όμως στο θέμα μας, που είναι η επιστήμη, και θέλω να μου πείτε πόσο εύκολο είναι να την επικοινωνήσουμε στον κόσμο και ποιοι τρόποι υπάρχουν γι' αυτό. Είναι αρκετά εύκολο αν γνωρίζεις πολύ καλά αυτό που κάνεις και οι τρόποι εξαρτώνται από το τι υπόβαθρο έχει ο καθένας και βεβαίως το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Πάντα το καλύτερος τρόπος είναι να το συνδέσεις με κάτι που είναι μέσα στην εμπειρία την καθημερινή. Δώστε μου ένα παράδειγμα, δηλαδή ενός επιστημονικού επιτεύγματος που μπορούμε με απλό τρόπο να το μεταφέρουμε στον κόσμο. Όταν μιλάμε για τη δουλειά που κάνουμε για το υδρογόνο, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα που έχουμε, και να μπορούμε να την εξηγήσουμε καλύτερα στον κόσμο, δείχνουμε ένα αερόπλιο, το περίφημο Zeppelin. Και την ίδια ώρα παίζουμε, γιατί αυτό που κάνουμε λέγεται μουσικό καφέ της επιστήμης, παίζουμε μουσική από το συγκρότημα των Led Zeppelin και έτσι μπορούμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο θέματα μαζί τους και να μάθει καλύτερα κάποιος και να ενδιαφερθεί περισσότερο. Και να το αποθηκεύσει στο μυαλό του. Να το αποθηκεύσει στο μυαλό του. Ωραία, λοιπόν, πάμε στην επιτροπή μας. Έχουμε δύο κληρώσεις σήμερα. Κυρία Κουταλά, καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις κληρώσεις μας. Καλησπέρα, είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των κληρώσεων. Καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε και πατάμε το κουμπί. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η κληρωτήδα του Τζόκερ. 45 μπαλάκια είναι μέσα από το 1 μέχρι και το 45. Πάμε να βρούμε τους 5 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 1.700.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμό 44. Η εκλέγευση της επιστήμης είναι διαδεδομένη περισσότερο στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα? Θα έλεγα περίπου το ίδιο σε όλες τις δυτικές χώρες. Απλά στη χώρα μας έχουμε διαλέξει να το κάνουμε με ένα λίγο πιο ενδιαφέροντα τρόπο που συνδυάζουμε και τα μουσικά. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 30. Συνδυάζουμε και την εκλαίκευση μαζί με τη μουσική επένδυση. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 36. Ούτως ή άλλως και εσείς ο ίδιος έχετε συνδυάσει μουσική και επιστήμη μαζί και στην καθημερινή σας ζωή. Είναι κάτι που ο καθένας μας έχει κάτι για να κάνει στον ελεύθερο χρόνο. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 5. Οπότε υπάρχει ανταπόκριση και από τους Έλληνες για όλο αυτό, έτσι? Όλα τα δρόμενα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με νέες ηλικίες ούτε μεγαλύτερες από όλες τις ηλικίες και σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε στο μέλλον όσο μπορούμε. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 31. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στο Κέντρο Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη μόνιμη έκθεση, ως μέρος ελληνικής συμμετοχής, υπάρχει ένα βίντεο κλιπ με στιγμιότυπα από την καθημερινότητά σας. Από την καθημερινότητα του εργαστηρίου μου στο ΕΚΕΤΑ και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος γιατί αυτό είναι το πρόσωπο της χώρας της Βρυξέλλης. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τους 5 τυχερούς αριθμούς για τον Τζόκερ και είμαστε σε αναμονή για τον αριθμό Τζόκερ. Οι αριθμοί είναι 44, 30, 36, 5 και ο αριθμός 31. Πείτε μου με δύο λόγια τι είναι το ΕΚΕΤΑ. Το ΕΚΕΤΑ είναι ένα ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συγκαταλέγεται στα 20 πιο γνωστά και πιο πετυχημένα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά. Έχει δραστηριότητες σε ένα μεγάλο φάσμα της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στην πληροφορική, στις βιοεπιστήμες και σε διάφορες άλλες διακλαδικές δραστηριότητες. Και είναι ένα κέντρο το οποίο κάθε μέρα δίνει τον αγώνα του για την ανάπτυξη και για την πρόοδο στη χώρα. Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να ολοκληρωθεί η κλήρωση του Λότο.
Και να πάμε φυσικά στο 1.700.000 ευρώ. Τζόκερ. Τζόκερ Βάσια, βεβαίως. Η κληροτίδα μας μόλις άδειασε. Είμαστε πανέτοιμοι να βρούμε τον αριθμό Τζόκερ. 20 μπαλάκια θα μπουν σε πολύ πολύ λίγο μέσα στην κληροτίδα. Από το 1 μέχρι και το 20. Πάμε λοιπόν να βρούμε τον Τζόκερ που σε συνδυασμό με αυτούς τους 5 αριθμούς που ήδη έχουμε βρει θα οδηγήσει τους νικητές στο 1.700.000 ευρώ της πρώτης μας κατηγορίας. Τζόκερ λοιπόν για σήμερα αριθμός 19. Και εδώ ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Τζόκερ, έτσι είναι όταν είναι πάρα πολλά τα λεφτά, μπερδεύουμε και τα λόγια μας. 44, 30, 36, 5 και 31 οι αριθμοί και ο αριθμός Τζόκερ για απόψε το 19. Να επαναλάβουμε με αριθμητική σειρά. 5, 30, 31, 36, 44 και ο αριθμός 19 το Τζόκερ για απόψε. Και περνάμε στην επόμενη κλήρωσή μας, την κλήρωση του πρώτου. Γιάννη, πες μας τα ποσά. Στην πρώτη κατηγορία το πρώτο θα μοιράσει 2.104.653 ευρώ και 50 λεπτά. Στη δεύτερη κατηγορία με 6 σωστές προβλέψεις κάθε νικητής θα πάρει από 25.000 ευρώ και στην τρίτη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις οι νικητές θα πάρουν 2.500 ευρώ. Αυτές ήταν και οι κατηγορίες για την κλήρωση του πρώτου και θα αναζητήσουμε τον τυχερό επταψήφιο αριθμό. Πατήστε το κουμπί. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν και η δεύτερη κληρωτίδα μας για σήμερα, η κληρωτίδα του πρώτου. Πάμε να βρούμε τους 7 τυχερούς αριθμούς. Πρώτο μπαλάκι αριθμός 8. Δεύτερο μπαλάκι αριθμός 2. Τρίτο μπαλάκι αριθμός 6. Τέταρτο μπαλάκι αριθμός 3. Πέμπτο μπαλάκι το 0. Έκτο και πρώτο τελευταίο μπαλάκι αριθμός 5. Και τελευταίο μπαλάκι για σήμερα αριθμός 9. Ολοκληρώθηκε και η κλήρωση του πρώτου. Ο τυχερός επταψήφιος αριθμός είναι 8, 2, 6, 3, 0, 5 και 9. Να επαναλάβουμε τον αριθμό. 8, 2, 6, 3, 0, 5 και 9. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι οι δύο απόψινες κληρώσεις μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Θανάση Κωνσταντόπουλο που ήταν απόψε μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλό ταξίδι, γιατί από ό,τι ξέρω επιστρέφετε αμέσως. Και να είστε καλά και καλή συνέχεια στο έργο σας φυσικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Και πριν σας καληνυχτήσουμε, να θυμηθούμε τους αριθμούς του Τζόκερ για απόψε. 5, 30, 31, 36, 44 και ο αριθμός Τζόκερ για απόψε το 19. Μην ξεχάσετε, η επόμενη κλήρωσή μας είναι την Τετάρτη με Λότο, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει 800.000 ευρώ. Καλό βράδυ σε όλους σας.